φίλοι και φίλες του Άβολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είχαμε πρεμιέρα στην Α κατηγορία, στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας και ο Μικρασιατικός πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-1 στην Αγία Παρασκευή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Μικρασιατικού, τον κ. Ηλία Μιχαηλίδη, για να μιλήσουμε για την νικηφόρα πρεμιέρα της ομάδας και γενικά για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Εύχομαι καλό πρωτάθλημα και σε εσάς που μας στηρίζετε και σε όλες τις ομάδες όλων των κατηγοριών της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Πρόεδρε, ξεκινήσατε με το δεξί. Μεγάλη νίκη στην Αγία Παρασκευή. Είναι αλήθεια, κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Δεν το περιμέναμε, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε. Ουσιαστικά είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, μια δικαίωση των προπονητών και των παιδιών που έχουμε. Αν σκεφτείτε ότι χτες παίζανε μισή ομάδα και παραπάνω μαθητές στο σχολείο, έτσι, είναι μια δικαίωση αυτής της δουλειάς που κάνουν τα τελευταία χρόνια. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι ανεβήκαμε κατηγορία και τώρα φέτος παίξαμε με το, αν όχι ένα και το φαβορί, ίσως το φαβορί του ομίλου, την Αγία Παρασκευή, η οποία είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, παιδάκια βλέπανε ποδοσφαιριστές που τους βλέπανε και στην τηλεόραση. Έτσι, αυτό έχω να σας πω. Εντάξει, μας ήρθε μια νίκη. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν γιατί σαν ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελλο. Είναι μια νίκη. Εντάξει, μας ευχαρίστησε όλους και θέλουμε πάνω σε αυτό να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε. Δεν είναι κάτι ασήμαντο για μας, όπως καταλαβαίνετε. Είναι κάτι σπουδαίο. Παιδάκια που κάνανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το πρώτο που σας είχα πάρει για τη συνέντευξη μου είπατε ότι οι μπέμπιδες του Μικρασιατικού. Το λέμε και το εννοούμε και νομίζω ότι όποιος έχει μάτια βλέπει. Είναι παιδάκια του σχολείου, σας το είπα και πριν. Δηλαδή οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι μικροί. Έτσι. Και οι περισσότεροι προέρχονται για τις ακαδημίες. Είναι σημαντικό όχι μόνο για την ομάδα μας, είναι σημαντικό για την πόλη. Δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα στην πόλη που να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, να παίζουν για παιδάκια τις ακαδημίες τους. Εμείς έχουμε την ευτυχία να έχουμε αυτές τις ακαδημίες, να τις δουλεύουμε καλά και να καμαρώνουμε για αυτό το οποίο κάνουμε. Εσείς, Πρόεδρε, είναι δικαίωση και για εσάς. Κρατάτε έναν προπονητή, τον Κώστα τον Σταυρουλίδη, τόσα χρόνια στην ομάδα. Σίγουρα είναι δικαίωση και για τον Κώστα, ο οποίος εκτός από προπονητής ομάδας είναι και φίλος. Σας είπα και μια άλλη φορά που είχα μιλήσει ότι έχουμε γίνει μια οικογένεια όλοι. Όσοι είμαστε στη διοίκηση και ο Κώστας, κοντά μας είναι παιδί δικό μας. Λειτουργούμε όλοι μαζί, σκεφτόμαστε όλοι μαζί, δουλεύουμε όλοι μαζί. Ο Κώστας έχει δώσει τον εαυτό του για την αγαπάει πάρα πολύ, την αγαπάει και πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω σε καρδιά και σε εκείνη και κατά κύριο λόγο στον κύριο Γεωργιάδη που είναι και κοντά του στην ομάδα και στις ακαδημίες. Έτσι, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους προπονητές των ακαδημιών μας, γιατί και αυτοί έχουν βάλει τα χεράκια τους μέσα στα χρόνια που πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν περάσει και από τους υπόλοιπους προπονητές, όπως είναι ο κ. Τσουκάρης, όπως είναι ο κ. Καρφανάσης, όπως ήταν ο κ. Σουτάδης και άλλοι προπονητές στο παρελθόν που έχουν περάσει την ομάδα, όπως είναι ο κ. Δαβής που είναι τώρα 2 χρόνια στην ομάδα και άλλοι. Ωραία. Ηλία, τώρα θα ήθελα τη γνώμη σου για τον Όμιλο. Πώς κρίνεις τον Όμιλο, είναι εύκολος, δύσκολος? Το σίγουρο είναι ότι απέφυγες τον πρώτο Όμιλο, ο οποίος είναι ο πιο δύσκολος Όμιλος από τους τρεις. Οι Όμιλοι είναι δύσκολοι ή εύκολοι το καλοκαίρι που διαβάζουμε τις εφημερίδες και στα site για τις μεταγραφές και όλα τα σχετικά. Το πρωτάθλημα, το συνηθισμένο, όταν έχουμε τα πρωταθλήματα, είναι να βλέπουμε κάτι διαφορετικό για τις δυσκολίες και την ευκολία των πρωταθλημάτων. Αυτή ήταν μια αγωνιστική πρώτη, που πάντα λέμε ότι οι πρεμιέρες των πρωταθλημάτων κρύβουν και εκπλήξεις και τέτοια σχετικά. Αν προσέξατε ομάδες που θεωρούνται φαβοροί και είναι φαβοροί, δεν λέω για το χρησινό μόνο για μας. Δηλαδή και η Νέα Ιωνία, σύμφωνα με αυτά που έχουμε διαβάσει, το ίδιο, τα σούρμενα που έχασαν στο γήπεδο τους. Κι άλλοι, ο Άταλος που έχει κάνει για αυτούς πολύ μεγάλες μεταγραφές
δεν δείξανε, δηλαδή δεν βάλανε κάτω τους αντιπάλους να τους βάλουν 5 γκολ και 6 να καταλάβουμε όλοι δηλαδή, ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα του Πρωταγωνιστού. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο για μένα όλοι οι όμιλοι και όλες οι κατηγορίες είναι πολύ δύσκολες. Εντάξει, σίγουρα οι μεγαλύτερες κατηγορίες έχουν δυσκολότερο, έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τις μικρότερες, σίγουρα έτσι είναι. Αλλά δεν υπάρχει εύκολη. Είναι όλες οι ομάδες καλές και όλες τον παλαιό. Όλες τον παλαιό. Θα είναι πρωτάθλημα δύσκολο και για τους τρεις. Όπως και για τους τρεις ομίλους. Στον όμιλό σας θεωρείτε φαβορή την Αγία Παρασκευή? 100% και μετά το χθεσινό παιχνίδι έτσι για την ομάδα. Είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Με παίκτες ονόματα καταρχήν. Έχει σοβαρό μέλλον για το πρωτάθλημα. Μια άλλη ομάδα που θεωρώ πάλι ότι θα είναι μέσα στα φαβορή, εγώ δεν θέλω να ξεχωρίσω τώρα ομάδα και να λέμε, είναι ο Ελυσιακός, ο οποίος έπεσε από τη Γάμα Εθνική. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα κι αυτή. Όλα τα χρόνια στην Γάμα Εθνική και στη Β' δεν θα μπορούσε να ήταν και παραπάνω, πιο παλιά το θυμάμαι. Σίγουρα θα είναι ένα πρωτάθλημα. Τα Σούρμενα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Άσχετα αν χάσανε και αυτά εχθές, θεωρώ ότι και άλλες ομάδες στον όμιλο μας υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Ποια να πούμε ότι είναι κακή ομάδα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα είναι κακή. Καμία. Άμα μπορεί να μου πείτε σε μια ομάδα ότι είναι κακή, θα το πω και εγώ. Αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κακή ομάδα. Ωραία. Εσύ με τι θα είσαι ευχαριστημένος, με ποια θέση θα πλασαριστεί ο μικρασιατικός και θα πεις ναι, είμαι ευχαριστημένος? Εμείς ξεκινήσαμε ένα σωθή ομάδα. Γιατί είμαστε νεοφώτιστοι φέτος, αν και τα τελευταία 12 χρόνια η ομάδα πέσει στην αλφα κατηγορία με δύο πέσει στην πίτα. Για να σας θυμίσω ότι είχαμε πέσει άδικα την μια χρονιά με 45 βαθμούς. Τότε έτσι. Την άλλη πιο δίκαια. Έτσι, γιατί ήταν μια άλλη ομάδα όταν αποφασίσαμε να αλλάξουμε το μοντέλο και να πάμε σε ομάδα που να παίζουν νεαροί παίχτες από τις ακαδημίες μας και τα σχετικά. Εντάξει, δίκαια πέσαμε. Αλλά δίκαια ανεβήκαμε. Έτσι. Και θέλουμε να δείξουμε ότι δεν ήταν άδικο αυτό που έγινε πέρσι του ανέβηκε η ομάδα κατηγορία. Έστω και στην τέταρτη θέση που βγήκε και με τον τρόπο που έγινε. Ωραία. Τώρα, δεύτερη αγωνιστική. Ο επόμενος αντίπαλος είναι τα Μελίσια στην έδρα σας. Ναι. Στόχος είναι να συνεχίσετε τις καλές εμφανίσεις. Στόχος είναι να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις και τις επιτυχίες, γιατί θα λέμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα την πρώτη αγωνιστική με την Αγία Παρασκευή, γιατί ξαναλέω ένα παιχνίδι, δηλαδή και ένα παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι, ούτε παίρνει σπουδάσμα, ούτε σώνες. Έτσι. Άρα αυτό το πράγμα πρέπει να έχει μια συνέχεια, την οποία την βλέπω, ίσως για μένα αυτή τη στιγμή είναι δυσκολότερο το παιχνίδι. Γιατί θέλω σε καμία περίπτωση να μην πάρουν τα μυαλά αέρα, γιατί είναι και μικρά παιδιά και παίρνουν εύκολα τα μυαλά των μικρών παιδιών αέρα. Αυτό να τελειώσει όπως ξεκίνησε. Σίγουρα είναι μια νίκη ψυχολογίας, μας δίνει πάρα πολύ δύναμη για τη συνέχεια του πράγματος. Αλλά εάν δεν μετρήσουμε σωστά τον αντίπαλο, τα Μελίσια, τα οποία μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, αυτή είναι μια παλιά ομάδα και ιστορική, έτσι όπως και οι περισσότερες που στον όμιλο και στην κατηγορία, έτσι, θα έχουμε αποτύχει από την αρχή. Χρειαζόμαστε πολύ σοβαρότητα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ταπεινότητα πάνω απ' όλα να σκύψουμε τα κεφάλια και να μην μας πιάσει το ότι είμαστε κάτι και δεν είναι τίποτα, δεν είμαστε. Κάναμε μια νίκη, εντάξει, και αυτό, τίποτα. Ωραία. Τώρα, Πρόεδρε, τη γνώμη σου για τα πρωταθλήματα που θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να βγάζετε τα λειτουργικά έξοδα των αγώνων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι το χειρότερο πράγμα που να συμβεί. Να βγαίνεις στο γήπεδο για να μην βλέπεις κόσμο είναι κάτι ασυνήθιστο. Έτσι, όλα τα χρόνια, από μικρό παιδί που θυμάμαι, τα γήπεδα είναι γεμάτα κόσμο. Έτσι, τα τελευταία χρόνια όλο και αδειάζανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αδειάσανε τελείως λόγω του κορονοϊού. Είναι πολύ λυπηρό. Αλλά και τι να κάνουμε. Έτσι. Να διακινδυνεύσουμε την υγεία των αθλητών, των φιλάθλων, των προπονητών. Είναι και αυτό άσχημο. Τώρα, όσον αφορά τα έξοδα που λέτε, εντάξει, δυσκολεύονται τα πράγματα όχι μόνο για εμάς, για όλες τις ομάδες. Εντάξει, θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, να βοηθηθούν οι ομάδες, γιατί είναι σίγουρα ένα πρόβλημα. Εντάξει, το έσοδο από τα εισιτήρια δεν είναι το έσοδο που μπορεί να έχει η ομάδα και να συγκινηθεί, αλλά εντάξει, είναι ένα βοήθημα μικρό. Εντάξει, γιατί εντάξει, δεν μιλάμε για ομάδες που κόβουμε χίλια εισιτήρια και εδώ στην Αλφαθήκη και πάνε 200 άτομα στο γήπεδο, έτσι, 200 εισιτήρια. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό αριθμό.
εντάξει, σε πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια μπορεί να μεγαλώσει αυτός ο αριθμός, τα οποία είναι πολύ λίγα σε κάθε πρωτάθλημα. Εντάξει, αλλά σίγουρα είναι ένα βοήθημα να πληρώσει τους διαιτητές, να βγάλει τα έξοδα, να κεράσει από το καλά τα παιδιά, να, εντάξει, να χαρίσει και δύο πράγματα. Τίποτα περισσότερο. Θέλουμε βοήθεια. Πρέπει να σκύψει η πολιτεία και να μας βοηθήσει. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν μας βοηθάει τα τελευταία χρόνια ποτέ. Δεν έχει σκύψει ποτέ πάνω στον αριθμό. Και να πει, να δει κάποιο αν έχουμε κάποιες ανάγκες. Ποτέ. Ποτέ και κανένα. Σε είχα ξαναρωτήσει σε προηγούμενες συνεντεύξεις, να σε ξαναρωτήσω και τώρα, η Δημοτική Αρχή της Κεσαριανής. Η Δημοτική Αρχή της Κεσαριανής βοηθάει με άλλους τρόπους. Όχι οικονομικά, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο αυτό. Είναι ανάλογα και τις ανάγκες του κάθε Δήμου. Δηλαδή, δεν θέλω να υποστηρίξω ούτε να στεναχωρήσω κανέναν. Είναι η αλήθεια όμως. Υπάρχουν Δήμοι που είναι πλούσιοι και μπορεί να σχεδιάσουν 5.000 να τα δίνουν στις ομάδες στα Ρωμανία και να τα βοηθάνε. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν δυσκολίες. Δεν μπορεί να μιλώνται οι εργαζόμενοι και να μιλώνται τα σωματεία να κάνουν. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια, μακάρι να μπορούσε να το κάνει. Θεωρώ ότι μας δίνει μια βοήθεια με άλλους τρόπους. Ευχαριστούμε γι' αυτό όλες τις δημοτικές αρχές που μας ακούνε, γιατί εμείς είμαστε με όλες. Με όλο το Δημοτικό Βασίλειο κοντά και είμαστε με καλές σχέσεις. Αυτό που δεν έχω να πω είναι ότι εντάξει, σίγουρα όλοι πρέπει να σκέψουν την υπαλήθεια για να βοηθήσουμε τα χρόνια. Ωραία. Πρόεδρε, οι ακαδημίες έχουν ξεκινήσει, έτσι, δεν είναι? Οι ακαδημίες έχουν ξεκινήσει. Πάμε σχετικά καλά με τις εγγραφές. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οι γονείς φοβούνται να φέρουν τα παιδιά τους? Υπάρχει πρόβλημα. Βλέπουν ότι φοβούνται. Θεωρώ όμως ότι μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν τα αθλήματα που είναι σε κλειστούς χώρους. Πολεμικές τέχνες κτλ. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο. Στενάχωρο είναι να μην έρθουν τα παιδιά σε οποιοδήποτε άθλημα, έτσι. Αλλά δείχνουν ότι δεν φοβούνται τους ανοιχτούς χώρους. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Έτσι φοβούνται οι γονείς. Το αποτέλεσμα είναι ότι φοβούνται οι γονείς. Πάντως εσείς έχουν ξεκινήσει τα τμήματα. Ξεκινήσαμε προπονήσεις από τις πρώτες δύο τις μέρες του Σεπτέμβρη. Ναι. Πρόεδρε, αν κάποιος γονείς θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία του Μικρασιατικού, στα τμήματα οικοδομής, πού μπορεί να απευθυνθεί? Θα πρέπει να απευθύνεται στα τηλέφωνα που έχουμε ανακοινώσει στο site και στα γραφεία του Συλλόγου που είναι εδώ στην Κύπρο της Νέα Ρίστ. Κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 5 με 8 που είναι οι γραμματέας του Συλλόγου και εξυπηρετεί για τις εγγραφές και για τις τηλέφωνα. Ωραία. Τώρα ήθελα, Πρόεδρε, να μου αναφέρεις ποιοι άλλοι είναι μαζί σου συνεργάτες σου στο Δέλτα Σίγμα. Δεν θα το έλεγα συνεργάτες μόνο, θα το έλεγα αδέρφια μου στο Δέλτα Σίγμα, έτσι, και συμπαραστάτες σε όλη την προσπάθεια που γίνεται και τα αποτελέσματά της. Σε ένα μικρό βαθμό άρχισαν να φαίνονται, έτσι, μια ειδικότερη, μια θα ξανακάνω πάλι σε έναν άλλο χώρο αδερφό μου, τον Δημήτρη τον Αναγνώστο. Έτσι, έχω πει και θα το λέω συνέχεια, είναι στο λίδι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όχι μόνο για την ομάδα, σαν παράγοντας και στον αθλητισμό, είναι στο λίδι και για την πόλη της Κεσαριανής. Έτσι και το εννοώ το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να έχεις ανθρώπους τέτοιους και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό της κάθε πόλης, έτσι, γενικότερα. Έτσι, επίσης, θα πρέπει να αναφέρω τα ονόματα της κυρίας Τασούλας Λεωφάγου, που είναι και πρόεδρος στην ομάδα, στις οποίες στο κατάστημα καθόμαστε αυτή τη στιγμή και μιλάμε. Είναι και εκείνη μια γυναίκα η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Σύλλογο τα τελευταία χρόνια και την ευχαριστούμε και πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Επίσης το Θανάση το Σουτάδη που πολλά χρόνια είναι ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου. Το Γιάννη τον Καλίνικο, έναν αθόρυβο συνεργάτη που πάντα είναι κοντά μας και βοηθάει με τον τρόπο του. Τον Έκτορα του Ελευθερίου που είναι χρόνια εκτός από το Συμβούλιο, φροντίζει όλο το υλικό μας και είναι ασύγκριτα με μεγάλη διαφορά προσωπικό από τους υπόλοιπους στη βοήθεια του στο Σύλλογο, έτσι, παίζει πάρα πολύ κεντρικό ρόλο. Εντάξει, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και εκείνον και είναι και φίλος μου προσωπικά. Εξάλλου θα σου είπα ότι όλοι είμαστε και φίλοι εκτός των υπολείπων.
Επίσης έχω να αναφέρω ένα όνομα νέο για πρώτη φορά, γιατί τώρα έχει έρθει κοντά στο σύλλογο, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Λέγεται Βασίλης Στασιούλας. Είναι ένα παιδί που το είχα το βαλοφύλακα πιο παλιά στην ομάδα. Έχει παίξει ποδόσφαιρο, γνωρίζει από ποδόσφαιρο, έχει αναλάβει υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και έχει δείξει ότι είναι και τυχερός, γιατί πρώτη φορά που κάτσε στον πάγκο της ομάδας κάναμε και διπλό στην αρχή, στην πρεμιέρα του Λάκκου. Ωραία. Πρόεδρε, το και να με συγχωρείτε, αν έχω ξεχάσει κάποιους άλλους. Εντάξει, είναι... εγώ θα αναφερθώ και σε έναν άλλο κύριο, τον κύριο Μάκη Γρυφάρη, που κατά καιρούς έχει βοηθήσει την ομάδα. Δεν είναι κοντά μας το τελευταίο διάστημα για προσωπικούς λόγους. Όμως οφείλω να ευχαριστώ και σε εκείνον και σε άλλους παράγοντες του παρελθόντος που έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια την οποία κάνεις. Ωραία. Να σε ρωτήσω και η σχέση σου, σε έχω ξαναρωτήσει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις με τα υπόλοιπα τα γειτονικά σωματεία. Κοιτάξτε, σας έχω πει πάντα την άποψή μου, δεν έχω να μοιράσω, κάτι με κάποιος. Εντάξει, οι δικές μου σχέσεις από τον εαυτό μου κλείνοντας είναι καλή. Δεν ξέρω πώς την κρίνουν εκείνοι που υπάρχουν, δικιά τους θυμότητα. Εντάξει, υπάρχουν προβληματάκια, τα οποία δεν θα ήθελα να υπάρχουν. Δεν θα ήθελα, δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή και εμείς είμαστε και πιο μεγάλοι τώρα, έχουμε μεγαλώσει με το πρόσφυγο και με τις ομάδες αυτές νομίζω ότι είναι κρίμα να γίνονται τέτοιες κουτσομπολιά και τέτοιου είδους πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα στον αθλητισμό και σε μια γειτονιά να γίνονται. Γίνονται βέβαια. Τέλος πάντων, εγώ δεν του δίνω σημασία καμιά. Με αφήνουν αδιάφορο πλήρως. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, δεν ενοχλούμε κανέναν. Έχουμε βοηθήσει, θεωρώ, τα περισσότερα σωματεία της πόλης. Αν θα ανοίξετε και θα δείτε από την έψα και δείτε, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που παίζουν οι μικροί που έχουν τώρα τα σωματεία της Χρυσαγέννης, προέρχονται από τις ακαδημίες του Μικρασιατικού. Επομένως, τι να σας πω. Και μόνο αυτό φτάνει όμως, έτσι. Ωραία. Και με τα τόσα χρόνια που ασχολείσαι με το χώρο του αστυνομικού ποδοσφαίρου, σε ικανοποιεί το επίπεδο δηλαδή του πρωταθλήματος, πώς το κρίνεις και αν η ΕΠΣΑ πρέπει κάτι να βελτιώσει, κάτι που σε ενοχλεί? Κοιτάξτε να δείτε, οι περιθώρια για βελτιώσεις υπάρχει πάντα, έτσι. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει, σας το είπα και την άλλη φορά. Τι θα είναι αυτό το οποίο πρέπει να βρει για να βοηθήσει τα αριθμητικά σωματεία. Σίγουρα όμως πρέπει να βρεθεί κάτι και να βοηθάμε τα αριθμητικά σωματεία. Γιατί, εκτός από μέλη της ΕΠΣΑ, είμαστε και όλοι μέλη της κοινωνίας. Έτσι. Και αυτό είναι το βασικότερο. Θα έλεγα ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι να βοηθηθούν τα αριθμητικά σωματεία. Και δεν θεωρώ όμως, για να τα λέμε πάλι όπως πρέπει, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο μέλημα της ΕΠΣΑ. Εντάξει, η ΕΠΣΑ είναι η ένωσή μας, εντάξει, από εκεί ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε πράγματα, αλλά εδώ υπάρχει και η πατρίδα, υπάρχει και η χώρα μας. Δηλαδή η πολιτεία λοιπόν να σκεφτεί ότι υπάρχει και ένα τελικός αντισμός. Αυτή θεωρώ ότι δεν το σκέφτεται καθόλου. Θεωρώ ότι η πολιτεία βλέπει τον αστυνομικό αντισμό χωρίς να... τι να σου πω, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κιόλας. Έτσι. Τι να σου πω, εντάξει, αυτό έχω. Δηλαδή, αν έχω παράπονα από κάποιον, έχω παράπονα από την πολιτεία που δεν τον βλέπει καθόλου τον αστυνομικό. Δεν έχει φωνάξει 20 σωματεία, ξέρω εγώ, ενδεικτικά. Τον Αθηνό, τη Θεσσαλονίκη, τη Ελλάδα, λοιπόν. Έτσι. Και να πει, παιδιά, εντάξει, εδώ υπάρχουν ένα εκατομμύριο προβλήματα. Μπορούμε να λύσουμε 3. Εντάξει. Και πώς μπορούμε να τα λύσουμε? Τίποτα. Σαν να μην υπάρχει κάτι. Οπότε, νομίζω πολλά χρόνια τώρα δεν έχουμε κάποια βοήθεια ή έστω ένα ενδιαφέρον από την πολιτεία. Μάλιστα. Πρόεδρε, το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί ή πιθανό να κάνετε κάποια προσθήκη? Θα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο αναγνώστη μου και θα σας απαντήσω σε άλλη συνέχεια. Είναι θέμα αστείευμα, βέβαια. Σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί. Θα δούμε αν υπάρχουν ακόμα κάνα δύο προσθήκες σε θέσεις στις οποίες θεωρούμε ότι έχουμε προβληματάκια και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε. Ωραία. Δεν ξέρω, πρόεδρε, αν ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις. Να ξαναευχηθώ καλή χρονιά και όσο είναι δυνατόν λιγότερες αρρώστιες σε όλα τα σωματεία των αθλητών, σε όλα τα προβλήματα, στους προπονητές τους, στις διοικήσεις τους, στους ποδοσφαιριστές κατά κύριο λόγο.
να έχουμε μια καλή χρονιά, να μην ξανασταματήσουμε και να μην πάθουμε αυτό που πάθαμε και πέρσι. Και να είμαστε καλά, να μπορούμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και εμείς οι πιο μεγάλοι και να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε. Ωραία. Και τι να περιμένουμε από το Μικρασιατικό, ανάλογες επιτυχίες σαν της πρώτης αγωνιστικής? Εντάξει, θα ήταν ευτυχές να το συνεχίσουμε αυτό. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει ομάδα να κερδίζει όλα τα παιχνίδια σε κανένα πρωτάθλημα, ούτε σε Champions League ακόμα, αλλά εντάξει, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Με αυτά τα μέσα τα οποία έχουμε και αυτόν τον τρόπο που έχουμε χαράξει. Είναι πολύ μεγάλη αγάπη μας για τον τρόπο λειτουργίας μας και βλέποντας έτσι έστω και σας είπα ξανά, είμαστε στην αρχή, ότι μας βγαίνει, καμαρώνουμε και χαιρόμαστε για αυτό το πράγμα που έχουμε κάνει. Εντάξει, θέλουμε να βλέπουμε μικρά παιδιά να μπαίνουν στον αθλητισμό, να παίζουν μπάλα, εμάς ένας που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, έτσι, η αντίστοιχη του μπάσκετ, να βλέπουμε τα μικρά παιδιά του μπάσκετ, του βόλεϊ, το αντίστοιχο. Εμάς λοιπόν του ποδοσφαίρου να βλέπουμε τα μικρά παιδιά να μπαίνουν, να παίζουν μπάλα, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει και ένας στόχος, αυτός είναι ο μεγάλος που σας λέω με την πολιτεία. Η σχέση με την πολιτεία και πώς βλέπουμε να βγούμε. Γιατί δεν πρέπει να γεννήσουν τα ελληνικά πρωταθλήματα με τους ποδοσφαιριστές? Πού θα πάνε να παίξουν οι ποδοσφαιριστές? Στην Γερμανία? Πού? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν οι ελληνικές ομάδες, τις μεγάλες ομάδες? Και να παίζουν, σας έχω πει και την άλλη φορά, παίζουν 20 Ισπανοί, 20 Πορτογάλοι, 2 Έλληνες κτλ. Δηλαδή πρέπει να ένα πρωτάθλημα που δεν είναι ελληνικό. Αν το βάλετε κάτω να το δείτε, το πρωτάθλημα της πρώτης ελληνικής, και θα αρχίσει να είναι και τη β' εθνική, έτσι. Δεν ξέρω αν γίνεται στην Γάμα, δεν νομίζω ότι στην Γάμα, αλλά εντάξει, έτσι που πάει, έτσι θα γίνει και στην Γάμα. Λοιπόν, και βλέπω ένα πρωτάθλημα που παίζουν. Μόνο ξένοι, δεν είμαι κατά το ξένο, πιστεύω έτσι, μην είναι παρεξηγητό. Αλλά δεν είναι καλό να είναι, ξέρω εγώ, 5 ξένοι σε μια ομάδα και 15-20 Έλληνες. Πώς θα ξαναγίνει η Ελλάδα, πώς θα γίνουν, πώς θα παραμείνει το ποδόσφαιρο στο επίπεδο που θέλουν πολύ, πώς θα δημιουργηθούν οι ποδοσφαιριστές. Λέμε για τα παλιότερα χρόνια ότι η Ελλάδα έβγαζε και ήταν αποθέωση. Είναι αλήθεια, ναι. Αλλά υπήρχαν μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Από τις μικρές ομάδες φεύγανε, πήγαν στις μεγάλες και μεγαλοκούσαν. Αν θυμηθούμε λίγο παραπίσω τι γινόταν και όχι πριν από 150 χρόνια, πριν από 20 χρόνια και 30. Τώρα τι να σας πω, εντάξει, τα ονόματα τα θυμάστε μόνοι σας, είναι πολύ μεγάλα και είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Έτσι. Και είναι κακό να μην μπορούν να ξεπεραστούν. Είναι κακό να μην μπορεί δηλαδή, να βγάλει ένα ποδοσφαιριστή του επίπεδου του Δωμάζου, του Παπαγιάννου, του Χατζημαναγίτου, του τέτοιου. Είναι κακό. Δεν είναι ποδοσφαιριστή δηλαδή. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται, βελτιώνεται και πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Έχουν βελτιωθεί πολλά πράγματα. Έχουν βελτιωθεί οι καταστάσεις, έχουν βελτιωθεί οι μπάλες, έχουν βελτιωθεί τα ρούχα, έχουν βελτιωθεί τα παπούτσια, έχουν βελτιωθεί πράγματα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δίνει ευκαιρία να βγει και τώρα ένας πολύ μεγάλος προθέσεις σαν παρασταν, όπως είναι ο Νέος Παρέτης. Αυτά. Ωραία. Καλή σεζόν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στις υγεία. Υγεία να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Όλοι συμπάσχουμε όταν συμβαίνουν τα πράγματα έτσι. Εντάξει, δεν είναι το ποδόσφαιρο το πρώτο μέλημα κανενός. Είναι ίσως το δεύτερο καλύτερο ή μπορεί και το τρίτο καλύτερο. Εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνουν τόσα στην κοινωνία και να έχουμε αρρώστους και κάθε μέρα, όπως θα λέμε, στα νοσοκομεία, να εντατικές και τέτοια πράγματα. Και εμείς, εντάξει, είναι το δεύτερο πράγμα, το τρίτο, η τρίτη προτεραιότητα του καθένα μας. Για να μας ευχαριστεί, να περνάμε την ώρα μας και να ασχολούμαστε με κάτι και να μας δίνει για αυτό το πράγμα ζωντανή εκδοχή. Να ρωτήσω πρώτα το πριν με ένα τραπέζωμα στους παίκτες. Το πρώτο πριν ήταν πίτσες και πίδες χτες. Έτσι θα υπάρξει άλλο ένα, σίγουρα μάλλον ένα τραπέζι μέσα στην εβδομάδα ή την άλλη. Εντάξει, το πριν για χτες το πήρανε. Να κερδίσουν και την άλλη Κυριακή, να πάρουν και την άλλη εβδομάδα ένα δεύτερο τραπέζι. Πάντα επιτυχίες, Πρόεδρε, στον Μικρασιατικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς ότι επιτυχείτε, ό,τι επιτυχείτε και να σας έχουμε κοντά μας, γιατί πραγματικά σας αισθάνομαι αυτό το πράγμα στην παρέα μας. Το ζείτε μαζί μας τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Και για πουρά. Ξέρουμε ότι είστε κοντά μας. Θέλουμε να είμαστε και εμείς κοντά σας. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Εγώ, καλό βράδυ σε όλους.